Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020 εκπονήθηκε σε γυμνάσιο το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Ο γύρος του κόσμου» με υπεύθυνες στην καθηγήτρια φυσικής αγωγής και εμένα και συμμετέχοντες μαθητές στη χοροδία και την ορχήστρα του σχολείου. Η ιδέα του προγράμματος ήταν η εκμάθηση από τους μαθητές τουλάχιστον ενός τραγουδιού από κάθε ήπειρο και η παράλληλη διερεύνηση ιστορικών και γεωγραφικών στοιχείων της περιοχής του τραγουδιού. Αφετηρία για την εκπόνηση του προγράμματος υπήρξε η ύλη του βιβλίου μουσικής της Δευτέρας Γυμνασίου, η αγάπη των συγκεκριμένων μαθητών για τις ξένες γλώσσες και η προσωπική μου έρευνα για εμπλουτισμό του ρεπερτορίου της 20 Χοροδία χοροδίας και της μικρής ορχήστρας στις σχολικές γιορτές. Τα μουσικά σύνολα προέρχονται και από τις τρεις τάξεις του γυμνασίου. Εκτός από τα εννέα μέλη της ορχήστρας, οι συμμετέχοντες μαθητές δεν έχουν ιδιαίτερες μουσικές γνώσεις και δεξιότητες. Ανέλαβα τη μουσική διεύθυνση και επιμέλεια, ενώ η συνεργάτη καθηγήτρια τη συνολική παρουσίαση και την ετοιμασία PowerPoint, όπου θα αναφέρονταν η σύνδεση των τραγουδιών με συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα, καθώς και στοιχεία για τα ίδια τα τραγούδια και για τις χώρες από όπου προέρχονταν. Στην πρώτη συνάντηση με τους μαθητές επιλέχθηκαν μετά από συζήτηση τα τραγούδια, τα περισσότερα από τα οποία συνδέονται με αυταρχικά καθεστώτα ή πόλεμο. Το Bella Ciao από την Ιταλία, που συνδέεται με τον Αρατάτο Πόλεμο και παρουσιάστηκε επίσης στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, και το παρακένω με ολβίδες που συνδέεται με μια ιστορία μαρτυρία από την εποχή της δεκτατορίας του Πινοσέτ και παρουσιάστηκε στην επέτειο του Πολυτεχνείου. Προσθέθηκαν επίσης το Σεφαραδίτικο La σε φλωρέσε», το Sentimental Journey από τη ΣΥΠΑ που συνδέεται με την επιστροφή των στρατιωτών στην πατρίδα τους μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το The Last Sleeps Tonight από την Αφρική και η τη Τηλυρκιώτισσα από την Κύπρο. Τα κριτήρια ήταν η δημοφιλία και η αρεστή τους μαθητές μελουδία των τραγουδιών και το γεγονός πως έπρεπε να ανήκουν σε όλες τις υπήρους που εξετάζονται στο βιβλίο μουσική της Δευτέρα Γυμνασίου. Αντί για το επιλέχθηκε να παρουσιαστούν τα χαϊκού που έγραψαν ως συλλογική εργασία τα τμήματα της Δευτέρας Γυμνασίου του προηγούμενου σχολικού έτους με απαγγελία από τέσσερις μαθητές και ταυτόχρονη αυτοσχεδιαστική συνοδεία μιας μαθήτριας του φλάουτο πάνω σε πεντατονική κλίμακα. Τα χαϊκού είναι μικρά ποίηματα ιαπωνικής έμπνευσης που αποτελούνται από τρει στίχους, πέντε, επτά και πέντε συλλαβών αντίστοιχα. Οι μαθητέ ενημερώθηκαν για την τελική συναυλία παρουσία του προγράμματο στην τοπική κοινωνία, καθώ επίση για τη συμμετοχή σε αυτήν 25 μαθητών όμορου σχολείου ω χοροδόν και των 22 μαθητών του Μικροασιατικού Συνόλου ενό μουσικού σχολείου άλλου νομού μέσω διασχολική μουσική συνεργασία. Το σύνολο των μαθητών των τριών σχολείων που θα συνέπραταν στην τελική συναυλία παρουσίαση ήταν 67. Οι μαθητές ενημερώθηκαν επίσης πως το περιβαλλοντικό πρόγραμμα θα συμπεριελάμβανε επίσκεψη επίσκεψη σε πρόβα της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης μαζί με τη χοροδία του Όμορου Σχολείου, καθώς και επίσκεψη στο Μουσικό Σχολείο όπου θα έκαναν μουσική δοκιμή από κοινού και παρουσίες των εργασιών τους. Στόχοι των επισκέψεων ήταν η περαιτέρω διεύρυνση των γνωστικών τους οριζόντων, αλλά και η πρώτη επαφή των μουσικών συνόλων των τριών σχολείων. Ειδικότερα, η επίσκεψη στο μουσικό σχολείο θα έδινε την ευκαιρία της γνωριμίας με ένα σχολείο ειδικού τύπου. Οι παρτιτούρες για τη χοροδία και τα όργανα της ορχήστρας ετοιμάστηκαν στο λογισμικό Music και δόθηκαν σταδιακά στους μαθητές, δύο τραγούδια το μήνα. Τα τραγούδια The Lion Sleeps Tonight και Sentimental Journey ετοιμάστηκαν για να τραγουδηθούν από τη χοροδία σε διφωνία. Οι πρόβες ξεκίνησαν και παράλληλα οι μαθητές εργάζονταν για την ετοιμασία του κειμένου και του PowerPoint που θα συνόδευε την παρουσίαση των τραγουδιών, υπό την επίβλεψη τη συνεργάτηδα καθηγήτρια. Ωστόσο, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 στα μέσα του Μαρτίου ανακοινώθηκε το προσωρινό κλείσιμο των σχολείων, που επεκτάθηκε χρονικά ως τις 18 Μαΐου. Το γεγονό αυτό είχε επιπτώσει στη διεξαγωγή του περιβαλλοντικού προγράμματο. Ματαιώθηκαν οι επίσκεψη στο μουσικό σχολείο και η τελική συναυλία. Ωστόσο, πρόλαβε να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη σε πρόβα τη Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκη, όπου οι μαθητέ είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα μουσικά όργανα τη ορχήστρα και να πάρουν συνέντευξη από το μαέστρο, καθώ και να έρθουν τα μουσικά σύνολα των δύο σχολείων σε μία πρώτη επαφή. Όταν οι μαθητές επέστρεψαν στο σχολείο, το Μάιο του 2020, μισά τμήματα που εναλλάσσονταν κάθε μέρα, δόθηκαν ερωτηματολόγια αξιολόγηση στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Συμμετείχαν 20 χοροδοί και 5 μουσικοί. Επισημαίνεται πω κάποιοι μαθητέ έλειπαν λόγω του ότι ανήκαν σε ευπαθή ομάδα. Σύμφωνα με τι απαντήσει των μαθητών στο ερωτηματολόγιο αξιολόγηση, οι περισσότερε από τι οποίε ήταν κλειστού τύπου και 5 διαβαθμίσεων, πολύ αρκετά μέτρια λίγο καθόλου, συμμετέχουν στα μουσικά σύνολα του σχολείου διότι τους αρέσει η μουσική πολύ το 60%, αρκετά το 30%, μέτρια το 10%. Διότι τους αρέσει η συνεργασία με μαθητές με παρόμοια ενδιαφέροντα, πολύ το 45%, αρκετά το 35%, μέτρια και λίγο από ένα 10%. Και διότι τους αρέσει να παίρνουν μέρος σε συναυλίες, πολύ το 45%, αρκετά το 35%, μέτρια το 15% και λίγο ένα 5%. Πέρα λοιπόν από το γεγονό ότι η μουσική είναι στα ενδιαφέροντά του, ισχυρά κίνητρα για τη συμμετοχή του αποτελούν η συναναστροφή με μαθητέ με κοινά ενδιαφέροντα, αλλά και η εμφάνισή του στη συναυλία. Η διφωνία στα τραγούδια Sentimental Journey και The Lion Sleeps Tonight δεν δυσκόλεψε ιδιαίτερα του χοροδού. Καθόλου το 80%, λίγο ένα 13,33% και μέτρια ένα 6,66%. Το ίδιο και οι ξένες γλώσσες. Καθόλου το 60%, λίγο το 33,33% ,33 και μέτρια το 6,66%. Οι μουσικοί δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου στη συμμετοχή στην ορχήστρα, ενώ η εκμάθηση του μέρους τους δεν δυσκόλεψε καθόλου το 40%, ενώ δυσκόλεψε λίγο ένα 40% και μέτρια ένα 20%. Όσον αφορά στην παρακολούθηση της πρόβασης της κρατικής ορχήστρας της Θεσσαλονίκης, τους μισούς μαθητές εντυπωσίασε κυρίως η μουσική που άκουσαν, που ήταν η έκτη συμφωνία του Μπετόβεν, το ότι είδαν από κοντά τα όργανα της ορχήστρας 1,35%, ενώ το 10% άρισε την γνωριμία με το μαέστρο και το 20% το γεγονό πω γνώρισαν του μαθητέ του όμορου γυμνασίου, δηλαδή το κοινωνικό στοιχείο. Τα υψηλά ποσοστά που έπιασε η μουσική ακρόαση είναι εντυπωσιακά, αν αναλογιστεί κανεί πω οι συγκεκριμένοι μαθητέ έχουν ελάχιστε ευκαιρίε για τέτοιου είδου μουσικά ακούσματα, και όταν αυτό συμβαίνει, είναι κυρίω μέσα από το μάθημα τη μουσική στο σχολείο. Η μη πραγματοποίηση της επίσκεψης μουσικής σύμπραξης με το Μουσικό Σχολείο Δράμας στεναχώρησε πολύ το 75% των μαθητών, αρκετά το 10%, μέτρια 1,10% και λίγο 1,5%, ενώ η ματέωση της τελικής συναυλίας μουσικής σύμπραξης λείπησε πολύ το 70% των μαθητών, αρκετά και μέτρια από 1,10% των μαθητών, λίγο και καθόλου από 1,5% των μαθητών. Τα τελευταία ποσοστά δείχνουν αφενό μεν την εξωστρέφεια των μαθητών, την ανάγκη του για κοινωνικοποίηση αλλά και την ασφάλεια που νιώθουν όταν εκτίθενται ω ομάδα σε κοινό, αφετέρου δε την αξία τη χοροδιακής πράξη και τον αντίκτυπό τη στι ψυχέ των εφήβων, τα οποία δεν μπορούν να αναπληρωθούν με τη χρήση τη τεχνολογία. Η συμμετοχή των μαθητών στα μαθητικά μουσικά σύνολα είχε τα ακόλουθα ωφέλη. Προώθησε την ανάπτυξη μουσικών δεξιοτήτων και τη μεταξύ τους συνεργασία και διευκόλυνε τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, αμοιβαίου σεβασμού και αισθήματος του ανήκειν σε ομάδα. Μέσα από την εκμάθηση τραγουδιών από όλο τον κόσμο, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τη μουσική αλλά και την ιστορία άλλων πολιτισμών και διευκολύνθηκε η κατανόηση και η αποδοχή του διαφορετικού. Η μουσική είναι παγκόσμια γλώσσα και παράλληλα είναι η τέχνη της συνεργασίας και του συντονισμού. Η αξιολόγηση του προγράμματος ανέδειξε τα ωφέλη από την ύπαρξη μαθητικών χοροδιών στα σχολεία.